Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την εκπομπή «Το καφενείο των μουσικών», λαϊκή οργανοπαίκτες και τραγουδιστές, που είχε επιμεληθεί και παρουσιάσει ο γνωστός συνθέτης Χριστόδουλος Χάλαρης και είχε μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα τέλη του 1970. Καφενείο των μουσικών. Λαϊκοί οργανοπαίχτες και τραγουδιστές. Μια παραγωγή του δεύτερου προγράμματος που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Χριστόδουλος Χάλαρης. Ο τρίτος κύκλος εκπομπών είναι αφιερωμένος στο δημοτικό βιολί. Προσκεκλημένος μας είναι ο διακεκριμένος βιολιστής Γιώργος Κόρος. Παρουσία οργάνου με το όνομα βιολί ή βιολί ή βιολάριν ή βιολούδιν ή βιολί στον ελλαδικό χώρο μαρτυρείται από φιλολογικές πηγές αλλά και από ταξιδιωτικές εντυπώσεις ξένων επισκεπτών όπως ο Τζον Κόβελ, ο οποίος περιγράφοντας ένα γλέντι στοιχείο το 1677 αναφέρει την παρουσία βιολιού.
Επίσης, για το βιολί και άλλα όργανα γράφουν στα χρονικά τους ο Που Κιοδίλ και ο Σατομπριάν. Κύριε Κόρο, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσα χρόνια ασχολείστε με το βιολί. Έχω από το 1934. Που ασχολείστε επαγγελματικά με το βιολί. Μου έφερε ο πατέρα μου, ήμαν τότε 10 χρονών, ένα βιολί, μου είχε δείξει ρημαντολίνο πριν και λαούτο. Είναι μουσικός, ήταν ψάρτης ο πατέρα μου. Και του μου έφερε το βιολί. Το βιολί, όπως συνήθως, η ονομασία των χορδών είναι ίδιες με το μαντολίνο. Μη λάρε σόλ. Σιγά σιγά. Βουλγαρία, ξέρω εγώ, με τα αυτή, όπως σας πέτω, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Thank you.
Αλλά είναι χαρίζες ο πατέρας μου και τραγουδούσε και πιάτησε, ας πούμε. Μάλιστα. Οπότε ξεκινήσατε παίζοντας μαντολίνο. Ναι. Και στη συνέχεια. Και το λαούτο. Και στη συνέχεια μου είχε το βιολί. Μάλιστα. Και μεταπηδήσατε από το λαούτο και το μαντολίνο στο βιολί. Ναι, το ναι, πέρασμα ναι. Δεν ήταν δύσκολο. Μια... Και η τεχνική είναι τελείως διαφορετική. Όχι. Εγώ τώρα. Είναι θέμα αυτού αυτό το πράγμα τώρα. Όπως το θυμάμαι, σαν είμαι τώρα, ας πούμε. Ο πατέρας σας έπαιζε βιολί. Όχι. Ο ίδιος. Όχι. Λαούτο και το μαντολίνο. Άρα τραγουδούσε. Αλλά καθεαυτού, το καθεαυτού επάγγελμα είναι ψάλιση. Είπατε, κύριε Κόρο, ότι ο πατέρας σας ήταν ψάλτης. Ναι. Το γεγονός ότι είχατε πατέρα ψάλτη, επαγγελματία μάλιστα, ναι. Πιστεύετε ότι επηρέασε την τεχνοτροπία σας στο βιολί. Εφόσον πριν πάρω το βιολί, μου έδινε και μαθήματα, μου είχε δείξει από το Α μέχρι το Μ μουσική πολύ, μαζί του στην εκκλησία τον βοηθούσα. Γι' αυτό. Μεταφέρατε πάρα, δηλαδή την ψαλτική. Όλο το ζουμί και όλο το χρώμα μου είχε μείνει μέχρι τώρα που πρωί. Μου έχει μείνει από τη βυζαντινή μουσική. Γιατί και αυτό έχει. Η βυζαντινή μουσική είναι που έχει όλο το χρώμα μέσα. Που από εκεί παίρνουν όλοι και συνεχίζουν.
Τα βιολιά που συναντούμε σήμερα στην Ελλάδα και που χρησιμοποιούν οι δημοτικοί βιολιστές δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα ευρωπαϊκά. Παλαιότερο όμως ήταν σε χρήση βιολιά που έφεραν συμπαθητικές χορδές, άλλοτε μία, άλλοτε δύο και άλλοτε τέσσερις. Συμπαθητικές χορδές είναι εκείνες που δεν ακούμπα το δοξάρι κατά το παίξιμο, που περνούν κάτω από τον καβαλάρι και την γλώσσα του βιολιού και που δονούνται από συμπάθεια, δηλαδή συντονιζόμενες με τις επάνω χορδές εφόσον είναι κουρδισμένες σε συχνότητες σχετικές ή και ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιεί ο βιολιστής κατά το παίξιμό του. Η παρουσία συμπαθητικών χορδών δημιουργεί την αίσθηση ηχούς στο άκουσμα και ευνοεί το ιδιόμορφο παίξιμο του δημοτικού βιολιστή. Thank you.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ το ευρωπαϊκό κούρδισμα των χορδών του βιολιού που χρησιμοποιούν σήμερα και οι δημοτικοί βιολιστές είναι σολ, λα, ρε, μι, παλαιότερα χρησιμοποιούσαν το κούρδισμα σολ, ρε, λα, ρε. Το κούρδισμα αυτό το ονόμαζαν αλατούρκα και θεωρούσαν ότι κάνει το βιολί γλυκύτερο. Ο δημοτικός βιολιστής, όταν παίζει, ακουμπά το βιολί στον αριστερό του ώμο χωρίς να το στηρίζει, πιέζοντάς το με το σαγόνι, όπως κάνουν οι έντεχνοι βιολιστές. Το βιολί κρατιέται με τον αντίχειρα και τον δείκτη. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην μπορεί ο οργανοπαίχτης να κάνει πυκνά βιμπράτη και να τα περιορίζει σε λίγες νότες. Το κούρδισμα Sol Re La Re διευκολύνει τον δημοτικό βιολιστή, μια και το επιτρέπει να αποδίδει τα διαστήματα της φυσικής κλίμακας με περιορισμένη χρήση του πέμπτου δακτύλου. Παλαιότερα, η μελωδία πεζόταν συνήθως στις δύο πρώτες χορδές, ενώ η τρίτη και τέταρτη χορδή χρησιμεύαν στο ισοκράτημα. Επαγγελματικά τώρα, κύριε Κόρο, όταν ξεκινήσατε, υποθέτω ότι θα πρωτοπαίξατε σε κάποιες κομπανίες δημοτικές. Και υποθέτω επίσης ότι δεν ξεκινήσατε αμέσως σαν σολίστες, αλλά σαν μαθητευόμενο τέλεχος κάποιες δημοτικές κομπανίες. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτή την περίοδο. Έπαιζα πολλά χρόνια από το 1944 μέχρι το 1937 που φύγαμε και ήρθαμε οικογενειακώς στη Χαλκίδα τότε από την Κίμη, το χωριό της Κίμης Ανδρονιάννη, μαζί με τον πατέρα μου. Οι δυο μας. Λαούτου και βιολί. Και σιγά σιγά, όταν ήρθαμε στη Χαλκίδα, περάσανε δύο χρόνια,
Πήγα, εργάστηκα, δεν ήμουν ακόμα ψήμα, δεν με ξέρει κανείς. Σε εμπορικό κατάστημα, σε άλλο μετά. Μετά, ξέρω πως, όπως ξέρουμε, 4 χρόνια είχαμε πόλεμο και κατοχή κλπ. Περάσανε χρόνια. Δύσκολα. Ναι. Σιγά σιγά, όπως όλοι, με την γνωριμία, με την να σε ακούσει κανείς, τι κάνεις, το... με πέρασε σε δουλειά. Τα περισσότερα χρόνια ήταν με αγώνα και αναξιοποιείται, ας πούμε. Εκείνο που γνωρίστηκα τελευταία είναι από το 1953 που έπαιξα σε δίσκους. Που σε κάνει δουλειά. Μέχρι τώρα, ας πούμε, έχω χιλιάδες πράγματα, ας πούμε. Όλοι αυτά. Από το 1953 ήταν όλη μου η γνωριμία από εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα χρόνια ήταν πολύ καθυστερημένα γύρω από το επάγγελμα μας. Δεν πιστεύετε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν απαραίτητα για να φτάσετε σήμερα να είστε ένα σολίστα του επίπεδου που είστε? Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Γιώργο Κόρο για τη συμμετοχή του, καθώς και τον Κώστα Πίτσο που τον συνόδευσε στο Λαούτο και τον Βασίλη Βασιλιάδη που έπαιξε τα ραμπούκα. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Χριστόδουλος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το καφενείο των μουσικών», λαϊκή οργανοπαίκτες και τραγουδιστές, που είχε επιμεληθεί και παρουσιάσει ο γνωστός συνθέτης Χριστόδουλος Χάλαρης και είχε μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα τέλη του 1970.